Τρία γαλλικά υπερελαφρά αεροσκάφη προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο του Επιταλίου λίγους μήνες μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησής του. Παρέα από τέσσερις Γάλλους τουρίστες και έναν Ελβετό που πραγματοποιούν με τα δικά τους μικρά αεροπλάνα διακοπές στην Ευρώπη, ήταν οι πρώτοι για το 2023 που επέλεξαν την Ηλία, ταξιδεύοντας με το συγκεκριμένο τρόπο για τις διακοπές τους. Αυτό σημαίνει ότι το αεροδρόμιο μας έγινε αμέσως ευρωπαϊκό. Αυτό που δηλώνουν συνέχεια είναι το ότι όχι μόνο θα το πούν στα social media τα δικά τους και στους φίλους τους, αλλά θα το δώσουν και στις εφημερίδες και στα υπόλοιπα, έτσι ώστε να προσεγγίσουμε κόσμο που θέλουμε. Η παρέα των 5 Ευρωπαίων που ταξιδεύει εδώ και 3 εβδομάδες βρέθηκε αρχικά στα Ιωάννινα και συνεχεία επέλεξε να επισκεφτεί την αρχαία Ολυμπία, δείχνοντας τη χρησιμότητα του αεροδρομίου Επιταλίου για μια νέα μορφή τουρισμού που για πρώτη φορά αναπτύσσεται στην περιοχή μας. Μάλιστα, οι Γάλλοι έμειναν ιδιαίτερα ευχαριστημένοι τόσο από τη φιλοξενία όσο και από τις ομορφιές, τους αρχαιολογικούς χώρους και τις παραλίες της Ηλίας. Είμαι πιλότος για πάνω από 40 χρόνια. Το τελευταίο διάστημα κάνουμε πολλά ταξίδια στην Ευρώπη. Πάμε με τα αεροσκάφη μας στην Ιταλία, τη Σλοβενία, την Κροατία, την Αλβανία και ήρθαμε και στο όμορφο κράτος σας. We left for 3 weeks. We are on holidays. Είμαστε σε διακοπές 3 εβδομάδων και επιλέξαμε για μία ημέρα να βρεθούμε στην περιοχή σας. Ήρθαμε εδώ μετά από διάφορα ταξίδια στην Ελλάδα, γιατί έχετε τη θάλασσα και τον ήλιο. Airfield in Greece, but we decided to come here because this one is just near the beach and you have sun. Το ταξίδι του στη χώρα μας συνεχίστηκε για το αεροδρόμιο των Σερών. Ωστόσο, οι ίδιοι υποσχέθηκαν ότι θα παροτρύνουν και άλλους φίλους τους που διαθέτουν μικρά αεροσκάφη να επισκεφτούν την περιοχή. Αμέσως μετά τη χώρα μας η παρέα των Ευρωπαίων θα επισκεφτεί τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Πολωνία, την Τσεχία, την Ουγγαρία πριν επιστρέψουν και πάλι σε γαλλικό έδαφος. Τους ευχαριστήσαμε και τους καλωσορίσαμε με ιδιαίτερο τρόπο γιατί αυτό χρειάζεται η περιοχή μας να ακουστεί σχεδόν σε όλη την Ευρώπη. Αυτή η πτήση ήταν εξαιρετικά ιδανική για αυτή την περίοδο για το άνοιγμα της περιοχής μας και του αεροδρομίου. Και μετά από αρχαία Ολυμπία, Ήλιδα, Επικούρια, Απόλλωνα, να μπορέσουμε να αναδείξουμε όλα τα κάλλη της περιοχής μας.